Next speaker is Mr. Madam Kuneva. 1 minute. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λόγω της κατάστασης στα Χατήσου. Με ευχολόγοι και γενικότητες δεν πολύ μέτη αναργία. Η έκθεση που εξετάζομαι είναι κοινική και αδιάφορη. Γιατί στις χώρες με υψηλή ανεργία χρειάζονται επίγοντα μέτρα που τα λειτουργούν και ως σταθεροποίηση της οικονομίας. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, της οποίας το δημοψήφισμα διαστρεβλώθηκε από αξιωματούχους οι οποίοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι οι πολίτες ψήφιζαν ενάντια στην Ευρώπη. Όχι, οι Έλληνες δεν ήταν και δεν είναι ενάντια στην Ευρώπη. Όμως διαβάζοντας την έκθεση, την απασχόληση, αισθάνθηκα θλιβερά, διότι η εφησιακή πολιτική έχει κάνει την Ελλάδα μαύρη τρύπα στην Ευρώπη στην απασχόληση. Χρειάζεται λοιπόν επίγοντος να επεκτείνουμε τα έκτακτα εργαλεία μας, όπως είναι η πρωτοβουλία για την εγγύηση της νεολαίας με τις διορτώσεις που κάναμε πρόσφατα, η αύξηση της προκαταβολής στα 30% και ειδικότερα στα κράτη-μέλη που έχουν ποσοστό ανεργίας πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Να το επεκτείνουμε στους άνεργους που βρίσκονται στο αποκορύφωμα της παραγωγικής του ζωής, δηλαδή στις ηλικίες μεταξύ 30 και 45 ετών. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Zarianopoulos, 1 minute. Ασχόληση. Υποκρινόμενη η κοινωνική ευαισθησία κλιμακώνει την αντεργατική επίθεση. Η σταθερή εργασία με συλλογικές συμβάσεις, ικανοποιητικό μισθό και δικαιώματα θυσιάζεται στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μετατόπιση των φόρων από τα μονοπόλια στις πλάτες του λαού.